Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Καφές της Κυριακής» της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και γίνεται σε αυτή την εκπομπή μια επισκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων, διεθνών γεγονότων, όπως τα προσλαμβάνει το πάνελ και ο προσκεκλημένος της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Στα ήδη ενεργά μέτωπα προσθέθηκε και μια ακόμη ιστορία με το Χαλέπι και την ξαφνική επιχείρηση που έκανε ουσιαστικά η Αλ-Κάιντα, γιατί πίσω από όλα αυτά η Αλ-Κάιντα είναι, και κατέλαβε την πόλη. Μια σημαντική εξέλιξη για την οποία βέβαια ο κύριος Άσαντ λέει ότι μπορεί να την ελέγξει και θα διώξει τους τρομοκράτες. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί την προηγούμενη φορά, αν δεν επενέβαιναν οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις, οι τρομοκράτες θα είχαν καταλάβει, θα είχαν ακόμη μέχρι και που το ξανακατέλαβαν το Χαλέπι. Το πάνελ. Νίκος Κανέλος, παίζεις επιτιμή από τα σκοτάδια των Αμπελοκήπων. Καλημέρα. Ένα χαρακτηριστικό. Τώρα να μην λέμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας, κύριε Πρέσβη, διότι και αλλού, από ό,τι φαίνεται, όταν έχει κακοκαιρία, τα ίδια πράγματα βλέπουμε. Ναι, εδώ δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε θέρμανση. Είχαμε 8 μποφόρ ανέμους και φοβερή βροχή όλο το βράδυ. Όλα καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Βασίλης Κυρατζόπουλος. Καλημέρα, καλομήνα. Η συνείδηση του ελληνισμού από τη Βασιλεύουσα. Καλημέρα σας κύριε Κυρατζόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στασιέ που είστε μαζί μας. Χαρά δική μου που είμαι πάλι μαζί σας. Καλημέρα. Εξειδικευμένος στην αμερικανική πολιτική στην περιοχή, γενικότερα, και καθώς τον καλωσορίζω, ξέρετε, σήμερα ανήρτησα στις ανιχνεύσεις, κύριε Δασιέ, ανήρτησα ένα κείμενο από του κυρίου Βασίλη Φούσκα, ο οποίος αναφέρεται σε μια συνάντηση του Μπίτσιου, του τότε Υπουργού Εξωτερικών, με τον Κίσιγκερ, στο Ελσίνκι το 1975. Και κοιτάξτε τι του λέει ο Κίσιγκερ. Δεν το έχετε υπόψη σας, γιατί ίσως δεν το γνωρίζετε. Η διαπραγμάτευσή σας με την Τουρκία, με την Τουρκία το βάζω εγώ, η διαπραγμάτευσή σας, λέει το κείμενο, λέει ο Κίσιγκερ στον Μπίτσιο, είναι η μόνη που απέτυχα να προχωρήσω. Δεν το λέω για να παραπονεθώ και οι δύο γνωρίζουμε πώς να λύσουμε το θέμα. Η μόνη κριτική που έχω είναι σχετικά με την διαπραγματευτική σας τακτική, η οποία δεν ακολουθεί την αρχή να πάρεις μία θέση και να υπεραμεινθείς αυτής της θέσης. Κάθε 3 μήνες παραχωρείται και κάτι και αυτό κάνει την άλλη πλευρά να κολλησιεργεί. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Είναι διαχρονικό. Το βλέπουμε και σήμερα σε μια ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία διαρκείας. Θα μας τα πείτε. Να παρουσιάσω και τον κύριο Τσαϊλά που είναι ο προσκεκλημένος μας. Ευχαριστώ κύριε Τσαϊλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τη διαδικασία που ακολουθούμε συνήθως. Ο κύριος Πρέσβης έχει το λόγο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Στην εξωτερική πολιτική πρέπει να μην κάνουμε το λάθος που έχει γίνει πολλές φορές. Να ταυτίζουμε τα συμφέροντα των χωρών με το να εγκολπώνουμε τα κράτη, να τα ευθυγραμμίζουμε δηλαδή τα κράτη στο ίδιο σημείο. Το κάθε κράτος έχει το όραμά του τελικά, είτε στην Δύση, είτε στην Ανατολή, είτε στη Ρωσία, είτε στην Τουρκία, όσες και όσα γκρουπαρίσματα και να γίνονται, όσες και συμμαχίες να γίνονται, θα πρέπει να μην αισθανόμαστε την ανάγκη να ευθυγραμμίζουμε τα κράτη σε μία πλευρά. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πολλά περίεργα φαινόμενα. Τώρα, τι φοβάμαι περισσότερο? Φοβάμαι περισσότερο το κύμα μεταναστών από τη Συρία και από τη Γάζα. Είμαι καθαρός σε αυτό και ελπίζω να το έχουν δει και να το αντιμετωπίζουν. Γιατί εδώ δεν έχουμε τους 300 νεκρούς μια μέρα στη Συρία. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο διαρκείας. Θα πρέπει να υπενθυμίσω για τη Συρία, μια και το αναφέραμε, ότι η Τουρκία τζογλάρει.
στον τζόγο που κάνει, αν κερδίσει ή αν χάσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, με τη Συρία είχε τρεις εμπλοκές. Το 16, το 18 και το 19. Με τρεις διαφορετικές ονομασίες. Ασπίδα του Εφράτη. Λάντος. Ακριβώς για τον, για την... Και η πηγή του, η πηγή της Σιρήνης ήταν η τελευταία. Τρεις εισβολές. Κλάδος Ελέας, ναι. Κλάδος Ελέας και η πηγή της Σιρήνης. Επομένως, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σίγουρη, αν θέλετε, προοπτική, το ότι δεν πρόκειται να σταθεί χωρίς να δημιουργήσει μέσα στα κράτη που μπορεί τελικά κυρίαρχα μέρη επιρροής. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι η επανασύσταση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή όχι. Αυτό το ξέρουν αυτοί περισσότερο από τον καθένα. Εμείς μπορούμε μόνο να το υποθέσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι βασικό που λέω. Το άλλο είναι ότι δεν είχαμε αντιδράσει στην Ευρώπη. Βέβαια, οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, που συνήθως αντιδρούν σε παρόμοιες καταστάσεις, ιδρούν ανάλογα, δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, εννοώ δηλαδή δεν βιάζονται να βγάλουν μία απόφαση. Δεν τους αρέσει σίγουρα το ότι η Τουρκία είναι στη Συρία, αλλά δεν βιάζονται να καταγγείλουν το γεγονός. Τώρα, στην Μέση Ανατολή το πρόβλημα παίρνει μία νέα διάσταση, γιατί φαίνεται πως η οποιαδήποτε μετατόπιση του ενδιαφέροντος στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσει ένα πεδίο λαμπρό για τη Ρωσία, γιατί 2-3 μήνες μέχρι να βγει ο Τραμπ στην εξουσία και να φτιάξει τα πράγματα όπως θέλει εκείνος, έτσι και τελικά δοθούν περισσότερα όπλα της Δύσης στην Μέση Ανατολή, ευρύτερα λέω τώρα, συμπεριλαμβάνω και τα διάφορα νέα μέτωπα, τότε θα λάβει και την ελευθερία, αν θέλετε, η Ρωσία να δώσει περισσότερο βάρος εκεί που την απασχολεί, δηλαδή στο Ουκρανικό, και η Ουκρανία θα μείνει χωρίς μεγάλη τροφοδοσία. Πάντως, φαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις το ότι η Ρωσία δείχνει να χάνει στην Μέση Ανατολή επιρροή, ενώ όχι να χάνει, δεν είναι εμπλεκόμενη άμεσα, αλλά και στην Κύπρο. Θα τα δούμε αυτά από κοντά. Μια και έχουμε και τον Πέτρο μαζί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι μέρος του πάνελ μας, αλλά και τον Δημήτρη τον Τζαϊλά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πριν μπει στην ανάλυση που θα κάνει. Ένα κομβικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, Πέτρο και Δημήτρη, επειδή και εσύ ασχολείσαι με αυτά, είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο και η εμπορική ναυτιλία. Η προοπτική της επανεκλογής του Τραμπ δημιουργεί κάποιες καινούργιες καταστάσεις. Λέγεται ότι οι Έλληνες εφοπλιστές το αντιμετωπίζουν άλλοι με σκεπτικισμό και άλλοι με ενθουσιασμό. Πού βρισκόμαστε, πόσο θα επηρεάσει η εκλογή του Τραμπ αυτή τη νέα εξέλιξη? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τα νέα οπλικά συστήματα που δοκιμάζονται, ούτε για τις δηλώσεις που κάνανε πρόσφατα οι Ρώσοι, αλλά και οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Μένω εδώ για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλης Χιρατζόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Η παρουσίαση μου σήμερα θα έχει τρία θέματα. Θα ξεκινήσω πολύ σύντομα το τι οι τελευταίες ειδήσεις από Συρία, από Χαλέπη. Θα πω για τα τρέχοντα ζητήματα της εβδομάδας στην Τουρκία,
και τέλος θα πω σε μια ανάλυση το τι γίνεται γενικά με το ζήτημα Κουρδικό και Συρία και Τουρκία. Ο συνδυασμός αυτός βεβαίως χωρίς να εξαιρέσουμε το Ισραήλ. Σύντομα ζητήματα από το μέτωπο. Από ό,τι ενημερώθηκα, ανατολικά του Χαλέπη το αεροδρόμιο το έχει πάρει το ΙΕΠΕΓΕ. Το ΙΕΠΕΓΕ στηρίζεται από το Ελεύθερο Συριακό Στρατό, το οποίο είναι καθαρόαιμο μισθοφόροι της Τουρκίας. Οι δύο δυνάμεις μαζί προσπαθούν να βγάλουν τους Κούρδους μέσα από το Χαλέπη. Ως γνωστό, γύρω από το Χαλέπη ζουν περίπου 500.000 Κούρδοι. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι ίδιοι Κούρδοι. Από την άλλη πλευρά, το Χουγέγγι Ταχύ Ελσάμ έχει μπει, που είναι παρακλάδι της Αλ-Νούσρα. Κύριε Γερατζόπουλε, η μόνη παράκλησή μου είναι όταν χρησιμοποιείτε τα αρχικά να μας εξηγείτε και τι είναι. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά που λέτε. Όταν λέτε μια οργάνωση, θα λέτε που ανήκει. Να καταλαβαίνουμε τι λέτε, καταλάβατε. Με ΕΠΕΓΕ είναι η κουρδική οργάνωση της Συρίας. Λέστε. Η Αλ-Νούσρα ήταν η προ-ISIS, η πρώτη τζιχαντιστές που ξεσηκώθηκαν κατά του Άσα. Στη ροή του λόγου σας, όταν χρησιμοποιείτε ένα αρκτικό λέξο, να εξηγείτε, μας λέτε τι είναι ακριβώς. Okay. Προχωρήστε. Λοιπόν, αυτό από και όπως είπα, η Χιέτη Ταχύ Ελσάμ έχει μπει στο κέντρο της του Χαλεπίου. Και από ό,τι λένε ότι τα συριακά στρατεύματα εγκατάλειψαν το άμαχο πληθυσμό στο ελέος των ανθρώπων που εισβάλλουν και οι Ρώσοι, ενώ όταν είχε μπει η ISIS, είχαν κρατήσει το ιστορικό κέντρο, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει. Ρώσοι και στρατός Άσαντ έχουν εξαφανιστεί μέσα από το Χαλέπι. Τα υπόλοιπα βεβαίως, αν είναι στην κουβέντα μας, θα τα πούμε. Περνάω στο δεύτερο κεφάλαιο, το τρεχούμενο, το τι γίνονται τα γεγονότα στη Τουρκία αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο πράγμα που βγήκε στην επιφάνεια που ενδιαφέρει και πάρα πολύ τους Έλληνες είναι ότι έχει εμφανιστεί και πιστεύουν ότι ανέρχεται 600 εκατομμύρια πλαστά δολάρια μέσα στην Τουρκία. Τα 600 εκατομμύρια πλαστά δολάρια έχουν εισηχθεί από τον Νότο, αυτό μπορεί να είναι η Συρία ή κατεχόμενη Κύπρο, και δυστυχώς αν δεν κάνουν update τα μηχανήματα αναγνώρισης των τραπεζών, δεν αναγνωρίζουν τα πλαστά αυτά νομίσματα. Έχει χτυπήσει ένα μεγάλο καμπανάκι και στην Κεντρική Τράπεζα και σε όλες τις τράπεζες της Τουρκίας, και προφανώς αυτά θα εμφανιστούν και στην Ελλάδα σύντομα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εδώ και 10 μέρες, όταν προεκλογή των τοπικών εκλογών, το Cumhuriyet Halk Partisi, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, το Κεμαλικό, είχε πει ότι θα δημιουργήσει βρεθονιπιακή σταθμή σε όλους τους δήμους που θα κερδίσει, το οποίο το υλοποιούν και τουλάχιστον η Κωνσταντινούπολη, ο Μητροπολιτικός Δήμαρχος, έχει εγκαινιάσει γύρω από πάνω από 100 βρεθονιπιακή σταθμή. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στους πολίτες και αυτό ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Χωροταξίας της Τουρκίας κυνηγάν τώρα το Δήμο και λένε ότι αυτά είναι παράνομα νοφονιπιακά σταθμή και πρέπει να τα κλείσουν ή να τα δώσουν στην αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Έχει βγει ένας πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα λένε ότι η αντίδραση του ΑΚΕΠΕ δεν είναι μόνο κομματικό, αλλά προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν τις γυναίκες στα σπίτια τους. Δηλαδή όταν τα παιδιά δεν έχουν που να τα αφήσουν, δεν θα μπορέσουν να βγουν για δουλειά. Κατά προέκταση, βάσει Ισλαμικού δικαίου, προσπαθούν να κλείσουν τις γυναίκες μέσα στα σπίτια τους. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, η φιλολογία περί Τζαλάν καλά κρατεί, τον αφήνουν, δεν τον αφήνουν, θα έρθει, δεν θα έρθει. Παράλληλα με
με το ζήτημα του Εγκελάν, ξανά στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα έχουν συλληφθεί 231 άτομα, συνδικαλιστές, Κούρδοι και στελέχη Δήμων. Μόνο αυτή την εβδομάδα, την περασμένη ήταν 400 και πλέον. Αυτή είναι η πλευρά, στον Εγκελάν έχουν θέσει πειθαρχική ποινή, όπου για 15 μέρες δεν θα έχει δικαίωμα να επικοινωνήσει με κανέναν. Τώρα αυτά με τα γεγονότα, με τις αναγγελίες που κάνουν στην Βουλή, δεν πιάνει το ένα με το άλλο. Το άλλο ζήτημα είναι ότι υπήρχε, όπως γνωστό, αυτή την εβδομάδα, 25 Νοεμβρίου, η ημέρα βία κατά των γυναικών. Ακριβώς την ημέρα βία κατά των γυναικών, οι άντρες ματατζίδες στην πλατεία Ταξίμ σπάσανε στο ξύλο τις γυναίκες που ήθελαν να διαδηλωθούν, να διαδηλώσουν για αυτή την ημέρα. Υπήρχαν και αυτό το ζήτημα. Και τέλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το είχα πει ότι το ΜΕΧΕΠΕ άρχισε το Εθνικιστικό Κόμμα άρχισε να συνεργάζεται ξανά με το υπόκοσμο, όπως στη δεκαετία του 90, για να καταπλαίνει τις αντιδράσεις που θα γίνουν για αυτά που προγραμματίζει ο συνασπισμός της κυβέρνησης ΑΚΕΠΕ-ΜΕΧΕΠΕ, δηλαδή Ερντογάν με εθνικιστές. Και είχε συνάντηση ο πρόεδρος του εθνικιστικού Μπαρτσελί με τον Αλατίν Τσακτζή. Αλατίν Τσακτζή ήταν ένας μαφιόζος που τη δεκαετία του 90 ήταν ο εκτελεστής διαφόρων Κούρδων και Αρμενίων στην Ευρώπη. Τον είχαν φορτώσει με 52 δολοφονίες. Ο Τσακτζή βρέθηκε, όπως είπαμε, μαζί με τον Μπαρτσελί και ξεκίνησε τώρα περιοδία μέσα στην Τουρκία για να μπορέσει να ενημερώσει και να ενώσει όλο τον υπόκοσμο, εθνικιστικό υπόκοσμο, σε συγκεκριμένες γραμμές. Το θέμα αυτό το είχαμε πει, προχωράει. Το σημαντικό, η είδηση είναι τη Δευτέρα που ήταν στη τραπεζούντα, από τα άτομα που μάζεται γύρω του ήταν και ο Γκουν Σαμάς. Ο Γκουν Σαμάς ήταν ο δολοφόνος του Χραντ Ντίνκ, ο οποίος πια είναι ελεύθερος, επειδή 17 ετών ήταν όταν τον δολοφόνησε, αλλά σε 8 χρόνια βγήκε και τώρα αυτή τη στιγμή μαζί με τον Τσακτζή, σαν δεξί χέρι, ήταν στη συνάντηση με τον υπόκοσμο της τραπεζούντας και μετά μαζί περάσανε στη Ριζούντα, σε Ρίζε δηλαδή, και ενημερώσανε και εκεί τον υπόκοσμο και τον οργάνωσαν. Βεβαίως, ο Χραντ Ντίνκ ήταν Αρμένιος δημοσιογράφος στην πόλη, τον οποίο δολοφόνησαν, όπως είπατε κι εσείς. Ο Χραντ Ντίνκ, ένα πολύ που προσπαθούσε και ήταν αρχισυντάκτης της αρμένικης εφημερίδας Αγκός, είχε βασικό στόχο να συγκλίνουν οι δύο κοινότητες, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Όπως και εγώ έχω την αρχή να συγκλίνει η ελληνική κοινότητα με την τουρκική, αλλά όταν το ίδιο κράτος δεν εφαρμόζει το ίδιο τη σύνταγμα κατά της κοινότητάς μας, αυτή η σύγκληση δεν μπορεί να γίνει. Σε αυτό που στην προσπάθεια που έκανε και ο φίλος μας ο Ντίνκ, δολοφονήθηκε από τον Ογκούν Σαμάς από πισόπλατα, πυροβολώντας σου στο κεφάλι, στην καρδιά και στην κοιλιά. Είναι αυτό κλασική δολοφονία των μαφιόζων. Ναι, ναι, πάμε. Είναι και λεπτομέρειες που θέλατε. Λοιπόν, αλλά ο Τσακτζή μετά θα περάσει στα Άδανα για να μπορέσει να συμμορφώσει και τον υπόκοσμο των Αδάνων για τους στόχους που του έχουν υποβάλει για να πάει αυτή την ιστορία. Η ιστορία ποια είναι βεβαίως, θα το δείξει το κοντινό μέλλον. Ένα τελευταίο θέμα που βγήκε ξανά αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι περίπου 4,3%
του πληθυσμού της Τουρκίας είναι ενταγμένα στα θρησκευτικά τάγματα. Αυτό περίπου κάνει 4 εκατομμύρια περίπου. Και 4,5% των γυναικών της Τουρκίας είναι ενταγμένα σε θρησκευτικά τάγματα. Ξέρετε, στο θρησκευτικό τάγμα, από την εμπειρία μου σας το λέω, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Ειδικά κι αν είσαι χριστιανός, όπως επιτάζει το Κοράνι, με τους αλλόθρησκους δεν πρέπει να μιλάς, είναι φρόνιμο να τους κοροϊδεύεις. Και αυτό, αν το τηρούν και στις διεθνές συναντήσεις, όλοι μας πρέπει να το έχουμε υπόψη μας σοβαρά. Τώρα, τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο, που ήταν η σχέση Συρία, Τουρκία, Ισραήλ. Από ό,τι ξέρουμε, όλοι τώρα αναμένουν στο καινούριο γεγονός πώς θα αντιδράσει η Ρωσία. Η Ρωσία τους επιλέξους του πολεμιστές σου τους έχει τραβήξει από τη Συρία να τους χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία. Τουλάχιστον αυτό λέγεται, γι' αυτό βρέθηκε και ένα μεγάλο κενό στο Χαλέπι. Βεβαίως γενικά ο πόλεμος μεταξύ διευρυμένης Μέσης Ανατολής και Σανγκάη καλά κρατεί και το ζήτημα του Χαλεπιού πρέπει να το κρίνουμε και να το δούμε κάτω από αυτή την έννοια. Βεβαίως η διευρυμένη Μέση Ανατολή ζει ένα μεγάλο δίλημα. Το πρώτο είναι ότι, δύο διλήμματα θέλω να πω, το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιούν το Ισλάμ για να εμποδιστεί η Ρωσία να κρεβεί στις ζεστές θαλάσσεις, αλλά το ίδιο Ισλάμ είναι κίνδυνος και εχθρός της Δύσης. Αυτά τώρα πώς συνδυάζονται, να το υπολογίσουμε εμείς και το βλέπουμε αυτό και στον πόλεμο του Ισραήλ. Το δεύτερο δίλημα είναι ότι χρησιμοποιείται η Τουρκία για να σπάσει το σιητικό τόξο από Μεσόγειο μέχρι Ιράν. Όμως, για να σπάσουμε το τόξο, έχουμε και ένα πιο βαθύτερο στρατηγικό σχέδιο να διαμεριστεί το Ιράν. Σε αυτό το σημείο η Τουρκία δεν θέλει να διαμεριστεί το Ιράν, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αν διαμεριστεί το Ιράν, θα διαμεριστεί και η Τουρκία. Κατά προέκταση εδώ, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά πώς χειρίζεται τα πράγματα η Τουρκία. Βεβαίως, έχουμε μια είδηση ότι η Αίγυπτο έχει δώσει αμνηστία στους μουσουλμάνους αδελφούς. Οι μουσουλμάνοι αδελφοί, όπως ξέρετε, ήταν μια ισχυρή δύναμη, όχι άοπλη ισχυρή δύναμη, στο νότο της Συρίας. Και σήμερα ακούμε ότι ο Σίσι δίνει αμνηστία στους μουσουλμάνους αδελφούς. Από την άλλη πλευρά, στο Λίβανο, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να απομακρυνθεί η Χιζμπουλάχ από την κυβέρνηση, με την έννοια ξανά να σπάσουμε το συγητικό τόξο. Και τέλος, όπως είπα, ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός μαζί με το Κουρδικό Κόμμα της Συρίας έχουν εισβάλει στο Χαλέπι, αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο το κατάνει οι Κούρδοι. Τι αποσκοπούν. Προσοχή, εδώ το Χιέτι Ταχύρι Ελσάμ με τους άλλους δύο δυνάμεις έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους. Στην ουσία είναι θέλουν τον Άσαντ όσο το δυνατόν περισσότερο να κόψει σχέσεις με το Ιράν. Αυτή είναι λοιπόν, η μισό λεπτό, Αυτή η Χάγια Ταχρίρ Ελσάμ στην οποία αναφέρεται ο κύριος Κυρατζόπουλος και θεωρεί ότι όλοι όσοι μας ακούνε τα ξέρουν τι γίνεται. Λοιπόν, εκείνοι που εισέβαλαν είναι ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός. Είναι η αντιπολίτευση, η οποία ελέγχεται ουσιαστικά από την Τουρκία και έχει μέσα της κάθε καρυδιάς καρύδι. Από Αλ-Κάιντα μέχρι ό,τι θέλεις να φανταστείς. Αυτή η Χάγια Ταχρίρ Αλ-Σαμ είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη της Αλ-Κάιντα σε Αλ-Νούσρα στο Ιράκ και τώρα έχει την ονομασία Χάγια Ταχρίρ Αλ-Σαμ. Διαφωνούμε σε αυτό με τον κύριο Κυρατζόπουλο, δεν θα αναλύσουμε τη διαφωνία μας δημοσίως, ότι δηλαδή έχει μια σχέση με την Αλ-Κάιντα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την οργάνωση την ελέγχει η Τουρκία. Ελέγχεται από την Τουρκία, επηρεάζεται από την Τουρκία. Και άρα εδώ μπαίνει η ανάλυση που θα κάνει τώρα ο κύριος Κυρατζόπουλος,
διότι μας έχει ενδιαφέρον αν αυτή η κίνηση έγινε με την υποκίνηση της Τουρκίας ή όχι. Και αν η Τουρκία από κάπου πήρε εντολή ή γραμμή ή παρότρινση για να κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί εδώ είναι η ουσία της ανάλυσης. Σας ακούμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Στην ουσία αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει αναλάβει το ρόλο να σπάσει το τόξο, το συγητικό τόξο πρώτο, και για τον εαυτό της έχει στόχο να αναγνωριστεί η ζώνη 30 χιλιόμετρων μέσα στα συριακά σύνορα για ζώνη ασφαλείας της Τουρκίας. Αυτό βεβαίως είναι στο Αφρίν και στο Αλμπάπ. Ενώ οι δυνάμεις που τώρα μπήκαν στο Χαλέπι είναι οι δυνάμεις που ξεκίνησαν μέσα από το Ιντλίπ. Το Ιντλίπ η Τουρκία 100% δεν το έλεγχε. Okay, συνεχίζω. Εδώ είναι το θέμα ότι ο Τραμπ μετά από 20 Ιανουαρίου πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την εισβολή. Λοιπόν, ως γνωστό, ο Τραμπ είχε πει ότι θα σταματήσει όλους τους θερμούς πολέμους και θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την Κίνα στο οικονομικό πόλεμο, η οποία Κίνα έχει αυτή τη στιγμή ελέγχει 100% στον Ινδικό ωκεανό 57 σημεία λιμάνια. Αλλά κύριε Κυρατζόπουλε, βάλτε μια ανωτελεία, επειδή είναι μαζί μας ο κύριος Μουσλέμ και θα φύγει σε λίγο, είναι στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, περιμένει να επιβιβαστεί και τον παρακάλεσα ως Κούρδος της Συρίας που γνωρίζει λεπτομέρειες από την περιοχή και την παρακολουθεί καθημερινά, να μας κάνει μια σύντομη εκτίμηση και να μας πει τι γίνεται. Να τον ακούσουμε και μετά θα έχετε το λόγο και εσείς και ο κύριος Στασιός. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Μουσλέμ. Καλησπέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε στις Βρυξέλλες, έχω πει, είστε για να ταξιδέψετε στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και σας παρακαλέσαμε να μας κάνετε μια εκτίμηση τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Χαλέπι, ποιοι έδρασαν, γιατί έδρασαν και πού βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έγινε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που στην αλήθεια ότι ακόμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα ποια είναι θα είναι τα τελικά αποτελέσματα αυτό που γίνεται και ποιοι είναι ακριβώς οι κύριοι παίκτες σε αυτό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο στη Συρία δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς σύμφωνη γνώμη των δύο μεγάλων δυνάμων, Ρωσία και Αμερική. Από την εικόνα και από το τρόπο που λειτουργεί, φαίνεται ότι και σε μεγάλο μέρος συμφωνεί και το Ισραήλ και μπορεί να παίζει και το κύριο ρόλο σε αυτό και είναι και σε ένα βαθμό και η Τουρκία. Βέβαια δεν νομίζω ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παίκτης σε αυτό, απλά έχει ένα ρόλο. Ο καθένας τώρα προσπαθεί μέσα σε αυτό να κερδίσει κάποια πράγματα. Η Τουρκία, να πούμε, να ξεκινήσουμε, πιστεύω ότι με αυτό θέλει να πιέζει το... που ο Αρντογάν τελευταία είχε εκφράζει έντονα την επιθυμία του για να συναντηθεί με το Άσαντ και είχε άρνηση από το πλευρά του καθεστώς Άσαντ. Από την άλλη, οι τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι προ-Τουρκία τώρα προσπαθούν να χτυπήσουν τις κουρδικές περιοχές, ειδικά περιοχές Σάρμπα και Τελρεφάντ, εκεί που είναι οι πρόσφυγες του Αφρίν. Οι Ρώσοι φαίνεται ότι δεν κάνανε κάτι και ξέρανε τι γίνεται. Και αυτό είναι μια συμφωνία με το Ισραήλ και η Αμερική για ένα νέα τάξη πραγμάτων στη Συρία. Ή και αυτοί θέλουν, επειδή πιέζουν το Άσαντ περισσότερα, και να καθαρίσουν τη δυνάμεις του Ιράν και του Χεζμπολά που έχουν μείνει στις περιοχές εκεί. Βέβαια, ο βασικός στόχος των Ισραηλινών είναι αυτό, ότι
θέλουν να φύγουν ό,τι έχει μείνει από τους Ιρανούς και από το Χεζμπουλά. Αυτό είναι ο βασικός ρόλος. Εμείς σαν κουρδικές δυνάμεις στην περιοχή προσπαθούμε να προστατεύουμε το άμαχο πληθυσμό μας που είναι αρκετά, γιατί όπως ξέρετε ελέγχουμε και πολλές συνοικίες κουρδικές στο Χαλάπι, ελέγχουμε την περιοχή του Σαχαβά και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε και τώρα να ανοίξουμε ένα διάδρομο μεταξύ αυτές οι περιοχές και η Ροζάβα. Σε μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει οι κουρδικές δυνάμεις, έχουν πάει μεγάλες ενισχύσεις εκεί. Έχει μείνει ένα κομμάτι για να συνδέσουμε αυτοία και να προστατεύουμε την περιοχή του Μόμιζα από νότο, γιατί οι τουρκικές δυνάμεις με τους τρομοκράτες προσπαθούν να κλείσουν αυτό το δρόμο μπροστά από τις δυνάμεις μας, έστω να απομονώσουν κάποιες περιοχές και στη συνέχεια να γίνουν γενοκτονίες εκεί, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, στο Αφρίν και σε άλλες περιοχές. Οι δυνάμεις του Άσαντ ή πιαστήκανε στο ύπνο ή δεν θέλανε να πολεμήσουν. Δεν έχουν μεγάλη αντίσταση. Περισσότερες φορές έχουν απλά παραδώσανε τις περιοχές. Το χαρακτηριστικό είναι ότι από πλευρά του Hayat Tahrir al-Sham, δηλαδή είναι πρώην Αλ-Νούσρα, πρώην Αλ-Κάιντα, δεν φαίνεται ότι κάνουν μεγάλη ζημιά στο πληθυσμό όπως προηγούμενες φορές. Δεν έχει γίνει μετακίνηση πληθυσμών. Ο κόσμος είναι στα σπίτια του, δεν έχει προσφυγική ροή και όλοι περιμένουν σε αναμονή δηλαδή να δουν ποια είναι η τελική εικόνα σε αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει κανείς και όπως βλέπετε όλες οι πρωτεύουσες δεν έχουν βγάλει καθαρές ανακοινώσεις. Σήμερα έχουν βγει κάτι από την Αμερική ότι δεν έχουν σχέση, οι Ρώσοι τίποτα ιδιαίτερο, ούτε η Τουρκία, ούτε ακόμα και η Ιράν. Δηλαδή δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένα. Και αυτό φαίνεται ότι όλοι έχουν κάποιο ρόλο σε αυτό. Έχει μία γίνει πιθανόν μία συμφωνία, αλλά σε τι βαθμό και πώς είναι, απομένει τις επόμενες μέρες να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε εικόνα για ποιο λόγο έγιναν αυτά που έγιναν. Όπως σας είπα, είναι πολλοί λόγοι και ο καθένας έχει το δικό του λόγο. Αλλά ποιος είναι ο κύριος λόγος, ποιος είναι ο κύριος παίκτης σε αυτό, ακόμα δεν έχει φανεί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μουσλέμ. Να έχετε ένα καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Να συνεχίσω το τελευταίο τμήμα που είχα να πω και μετά ναι. Να απελευθερώσω τους πάντες να πούνε ναι. Να συνεχίσουν. Γιατί καταπιεσμένους έχουμε. Ναι. Ο χρόνος και ο Παντελής είναι πρόβλημα, ξέρετε. Είναι δύο σημεία που σε πιέζουν. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω. Το τελευταίο, αφού ήταν και ο κύριος Ιμπραήμ, συνεχίζω στο ζήτημα του πώς χειρίζεται η Τουρκία ή πώς σκέφτεται, που να το ξέρω, πώς σκέφτεται η Τουρκία να χρησιμοποιήσει το χαρτίο Τζαλάν PKK. Όπως είχαμε πει, το PKK είναι παράνομο και τρομοκρατικό για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το YPG είναι αναγνωρισμένο. Είχαμε και την δήλωση του Τραμπ που έλεγε, είχε την βούληση να βρεθεί ο αρχηγός του YPG στην ορκομοσία του. Βεβαίως και ο Ερντογάν είναι καλεσμένος. Πώς αυτοί οι δύο θα είναι δίπλα-δίπλα σε μια ορκομοσία του Τραμπ είναι μια ωραία εικόνα. Θα το δούμε 20 του μηνός. Τώρα θα κλάψουμε τα γεννά. Που λέει ο κύριος Κυρατζόπουλος είναι του YPG που λέμε εμείς. Είναι ο στρατός των Κούρδων της Συρίας. Αλλά έτσι πολύ με τα αρχιβόλεκτα... Είναι και πολιτικό. Είναι και λοιπόν, πολιτική. Ωραία. Βάλτε μια ανωτελία να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τασιό. Δεν τελειώσετε. Είναι να πω... Είπα το πώς θα χρησιμοποιήσει το PKK, είχα πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν δύο, ως φαίνεται, υπάρχουν δύο στρατηγικές να χρησιμοποιηθεί το PKK, το οποίο οι άντρες του PKK από το Ιράκ
θα ενταχθούν στο ΙΕΠΕΚΕ εφόσον το ΠΚΚ θα διαλυθεί και θα παραδώσει τα όπλα, όπως λένε. Ο στόχος, έχουν δύο στόχοι. Ο πρώτος είναι ή να χρησιμοποιηθεί ο Ιτζαλάν μέσω ΠΚΚ με τη σαλινική τους παρελθόν, με το σαλινικό τους παρελθόν, να δημιουργηθεί εσωτερικό πρόβλημα στο ΙΕΠΕΚΕ. Αυτό είναι πρώτος στόχος. Και το δεύτερο είναι, εάν γίνει ένας συμβασμός μέσω Τραμπ, ΙΕΠΕΚΕ, Τουρκική Δημοκρατία, η διεύρυνση της Τουρκίας στα 30 χιλιόμετρα να μπορέσει να περάσει μέσα από το Ρογιάβα που λέει ο φίλος μας ο Ιβραήλ, δηλαδή από το κουρδικό τμήμα. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Κυρατόπουλε. Εδώ είμαστε, θα ξαναμιλήσετε. Ο κύριος Στασιός. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Άκουσα με ενδιαφέρον τους προλαλήσαντες. Ο τίτλος, η θεματική της σημερινής εκπομπής είναι για τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν μια σειρά από εξελίξεις από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, κατακλυσμιές εξελίξεις εν ώψη της νέας προεδρίας Donald Trump, της 407ης προεδρίας, σε πάρα πολλά μέτωπα και στο κομμάτι βασικά της Ρωσίας, στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, στο κομμάτι των δασμών, στο κομμάτι των σχέσεων με την Τουρκία. Δεν θα καταχρωστώ το χρόνο, εγώ θα ξεκινήσω και θα κάνω μία ανάλυση καταρχήν σε αυτό το οποίο επικεντρωθήκαμε στο πρώτο στάδιο, δηλαδή τι γίνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και πώς εμπλέκεται βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχή Σοφία Νομάτων επίσκεψη. Θα ήθελα λίγο να κάνω μια ιστορική αναδρομή, διότι ακούμε συνεχώς την κουβέντα Νέα Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και αυτό μπερδεύει και πολλούς ακόμη και ακροατές και αναλυτές. Πώς έχει ξεκινήσει και πώς έχει φτάσει μέχρι σήμερα η Νέα Μέση Ανατολή. Καταρχήν, η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον από Αμερικανούς Προέδρους ήταν το New Middle East Peace Initiative. Αυτό ήταν το 1991. Επί Μπούς του πρεσβύτερου. Είχαμε τότε, αν θυμάστε, την κρίση στην περιοχή με το Κουβέιτ και τον πόλεμο του Ιράκ, το τέλος του ψυχρού πολέμου. Εκεί λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το οποίο είχαν ως δικό χάρτη, ήταν να μεταφέρουν το μοντέλο το δυτικό, πια απελευθερωμένο και από τις επιρροές οι οποίες υπήρχαν ψυχρού πολέμου, στη Μέση Ανατολή. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινοβουλευτισμός. Αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη ιδέα αμέσως στην αρχή της νέας εποχής της μεταψυχοπολεμικής από τον Μπους, τον πρεσβύτερο. Η Νέα Μέση Ανατολή μετά χρησιμοποιήθηκε και πάλι από το γιο του το 2001 και μετά με τις μετασχηματικές εκστρατείες οι οποίες γίνανε στην περιοχή, οικοδόμησης έθνους, δηλαδή Ιράκ και Αφγανιστάν, προσπάθησαν να διατάξουν το χάρτη στην περιοχή εκείνη. Προφανώς τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές ελευθερίες, ο κοινοβουλευτισμός ήταν το πρόπλασμα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο υπήρχε στην επιφάνεια για να επιβάλλουν τους δικούς τους προγραμματισμούς και τους στόχους. Προφανώς η στόχευση ήταν για μια απόλυτη κυριαρχία στην περιοχή, αλλά χρησιμοποίησαν το ουσιονικό μοντέλο έτσι, ενός κόσμου ελεύθερου σε ένα κωδικό αξιών ηθικών, διεθνών θεσμών, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ώστε να αναδιατάξουν το χάρτη ολοκληρωτικά. Αυτή το New Middle East του Bush του νεότερου απέτυχε, όπως είδαμε. Δηλαδή, οι μετασχηματικές εκστρατείες οικοδόμησης έθνους, αυτό το οποίο κάνανε, πέρα ότι υπήρξε μια γεωπολιτική καταστροφή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, ήταν και μια χαρακτηριστική φράση του Μπρεζίνσκι, έφερε και μία Μέση Ανατολή ακόμη πιο ταραχώδης, ακόμη πιο ασταθής. Τα δε δύο κράτη τα οποία είχαν καταλάβει και επιβάλλαν διοίκηση για χρόνια, στο Ιράκ μέχρι το 2009 και μετά μέχρι το 2021 στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Τότε λοιπόν τα δύο κράτη αυτά όχι μόνο δεν υπήρξαν φιλικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ουσιαστικά χαθήκανε και μπήκανε το μεν Αφγανιστάν, όπως είδαμε πώς έγινε αποχώρηση, το δε Ιράκ έγινε ένας δορυφόρος του Ιράν. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για το χάρτη, διότι η τρίτη τυπολογία, η τρίτη αναφορά στο New Middle East ήταν του συνταγματάρχη Ραλφ Πίτερς, ήταν στο Journal of Armed Forces, είναι του 2006, το οποίο δείχνει πώς θα μπορούσε να αναδιατεχθεί ο χάρτης Μέσης Ανατολής στην περιοχή. Αυτή είναι η τρίτη αναφορά
από αμερικανικές πηγές για το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ και το οποίο βλέπουμε, κατά τη δικιά μου άποψη, είναι το πώς η Τουρκία έχει χάσει το έδαφος και έχει δημιουργηθεί το κράτος του Κουρδιστάν. Η σημασία του ποια είναι, ότι ο χάρτης αυτός δημοσιεύτηκε το 2006, ενώ οι σχέσεις ακόμη, τουλάχιστον όσο το βλέπαν οι περισσότεροι, γιατί το ρήγμα είχε δημιουργηθεί, οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Τουρκίας ήταν ακόμη σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ακόμη θεωρούνταν ότι ήταν ο αναντικατάστατος σύμμαχος στην περιοχή. Και αυτό έχει τη σημασία του, το πώς εκείνη την εποχή υπάρχει μια διάταξη χάρτη στο κομμάτι της, θα επιμείνω εγώ, της Τουρκίας, με το πώς συνδέεται με το 2024 το οποίο υπάρχει σήμερα. Άρα τρεις αναφορές λοιπόν για την περίφημη Νέα Μέση Ανατολή. 1991, 2001 και μετά, ο χάρτης του 2006, θα φτάσουμε στην περίοδο Μπαράκ Ομπάμα. Ο Μπαράκ Ομπάμα ξαναμίλησε και αυτός για τη Νέα Μέση Ανατολή, την οποία προσπάθησε να την εφαρμόσει πώς, με τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, η οποία αποσταθεροποίησε όλο το τόξο από το Μαρόκο ως τη Συρία. Η Νέα Μέση Ανατολή του Μπαράκ Ομπάμα είχε σαν στόχευση τα καθεστώτα τα οποία ήταν αντίθετα στις Ηνωμένες Πολιτείες να αντικατασταθούν με φιλικά προσκύμνα ή τουλάχιστον ουδέτερα κράτη. Αυτή ήταν μία ιδέα την οποία εφάρμοσε η Χίλαρη Κλίντον με Τζον Μακέιν διαμεσολαβητή. Ο Τζον Μακέιν, ο πρώην Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος, μπήκε και έκανε ουσιαστικά τη διαμεσολάβηση με τους τοπικούς ηγέτες, οι οποίοι προετοιμάζαν τις επαναστάσεις. Η Νέα Μέση Ανατολή του Μπαράκ Ομπάμα ήταν μια ακόμη καταστροφική επιλογή των ΗΠΑ, διότι αυτό το οποίο έγινε βγήκε μέσα από το κουτί, το τζίνι του εξτρεμιστικού ισλαμισμού, του τζιχαντισμού. Δηλαδή, υπήρξαν όχι μόνο αντικατάσταση κυβερνήσεων, αλλά ουσιαστικά βγήκαν οι φυγόκεντρες τάσεις του ισλαμισμού, του ακραίου, οι οποίες ελεγχόντουσαν εκείνη τη στιγμή από τα καθεστώτα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή. Και εν πωλής στραφήκανε εναντίον των ΗΠΑ. Η πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν το κομμάτι βασικά της επίθεσης στη Βεγγάζη, όπου χαθήκανε υπάλληλοι του Αμερικανικού προξενείου. Αντικατάσταση από καθεστώτα τα οποία ήταν εναντίον των ΗΠΑ. Η πιο κλασική περίπτωση είναι αυτό το οποίο βιώνουν σήμερα οι ΗΠΑ με τους Χούθη. Ήταν ένα αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης. Φυσικά, η διόρθωση που έγινε μετά στην Αίγυπτο με το Σίσι, αλλά ήταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι πιο πριν. Το πείραμα, το εργαστήρι, αν μου επιτρέψεις να πω, αυτό το οποίο έγινε στη Συρία, το οποίο εν πωλής, μετά το 2014 και 2015, αντιλαμφθήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι στράφηκε εναντίον τους. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκόλαψαν την ανατροπή του Ασάτ, χρηματοδότησαν, εξόπλισαν και δώσαν πληροφορίες σε οργανώσεις εξτρεμιστικές. Ήταν ουσιαστικά ο ISIS, ήταν ένα δικό του δημιούργημα, έμεσο. Και είδανε κάποια στιγμή ότι όλο αυτό το πράγμα ξέφυγε από τους, ουσιαστικά, το δικό τους έλεγχο. Και έτσι αναγκαστήκαν να εμπλακούν στη Συρία απρόθυμα, καταρχήν, γιατί δεν θέλανε εμπλοκή στη Συρία, για να μαζέψουν τα δικά τους στρατηγικά λάθη. Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερις αναφορές για τη Νέα Μέση Ανατολή. Οι δύο αναφορές που εφαρμοστήκαν με πολιτική, η μία δηλαδή της περίπτωσης του Μπούς του νεότερου και του Ομπάμα, ήταν καταστροφικές στρατηγικές. Και φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα ξαναμιλάμε για μια Νέα Μέση Ανατολή. Ποιος την είχε πει ως έκφραση? Φυσικά ο φυσικός σύμμαχος, ο στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, που είναι το Ισραήλ. Το 2023 είχε κάνει μια περίφημη παρέμβαση στο ΙΕ, ο Νετανιάχου, που είχε μιλήσει για έναν χάρτη της Νέας Μέσης Ανατολής. Αυτός ο νέος χάρτης της Μέσης Ανατολής αφορούσε φυσικά τον εμπορικό διάδρομο, ο οποίος θα είναι βασικά τον Ειδικό ωκεανό, Μέση Ανατολή, Ευρώπη και από εκεί μετά στην Ελλάδα. Ο ανταγωνιστικός διάδρομος βασικά της Κίνας. Η Νέα Μέση λοιπόν Ανατολή αυτή την περίοδο έχει ως μπροστάρι το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει μπει για να ουσιαστικά καθαρίσει, να διορθώσει, να επουλύνει τα στρατηγικά λάθη των ΗΠΑ και εξελίσσεται από το 2023 και μετά. Δηλαδή, προσπάθεια βασικά περιορισμού, αποκεφαλισμού των πληρεξούσεων του Ιράν, με τον πόλεμο ο οποίος έχει γίνει βασικά και γίνεται, συνεχίζεται στη Γάζα. Προσπάθεια
που κατά τη δικιά μου άποψη απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από τη λύση των δύο κρατών. Δηλαδή η νέα μέρα που θα υπάρχει στο κομμάτι το Παλαιστινιακό, τουλάχιστον σε μια πρώτη περίοδο, θα είναι να μην υπάρχει Παλαιστινιακή αρχή στην λωρίδα της Γάζας. Και επίσης προσπαθεί να γίνει το ξεκαθάρισμα στον ισχυρότερο πληρεξούσιο στην περιοχή, ο οποίος είναι βασικά η Χεζμπολάχ. Αυτό το οποίο επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με μπροστάρι το Ισραήλ, στο να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, είναι ένα κράτος του Λιβάνου, το οποίο η Χεζμπολάχ ή δεν θα έχει καθόλου ρόλο, θα έχει ένα πολύ περιορισμένο ρόλο. Θα προσπαθήσει βασικά να υπάρξει μια διακυβέρνηση, η οποία θα έχει το χριστιανικό κομμάτι, σε μεγάλο βαθμό μεγάλη ενίσχυση στο κομμάτι βασικά του επίσημου Λιβανικού στρατού. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περίπου από το 2007 ως και τώρα έχουν δώσει ούτε λίγο πολύ 7 δισεκατομμύρια δολάρια στον επίσημο στρατό του Λιβάνου, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια πραγματικότητα που φυσικά, όπως είδαμε εκ της πράγμασης, πρόκειται μια αποτυχίας στη διαδικασία. Φυσικά, η Νέα Μέση Ανατολή, μετά το κομμάτι της λωρίδας της Γάζας, μετά μια ανασχηματισμένης, αναμορφωμένης κρατικής οντότητας του Λιβάνου, που θα απεμπλακεί ή θα είναι πολύ περιορισμένη η παρουσία της Χεζμπολάχ, θα πάμε βασικά και στο κομμάτι της Συρίας και της Τουρκίας. Εκεί έχει την πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα λόγω των γεγονότων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως στρατηγικούς συμμάχους τους Κούρδους, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή βασικά της Συρίας. Είτε υπήρξε ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Υπήρξε επίσης αυτός ο οποίος συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περιοχή επίσης, που έχει και ένα γεωοικονομικό αποτύπωμα, να μην το ξεχνάμε, γιατί μιλάμε ότι στα εδάφη τα οποία κατέχει το κομμάτι των Κούρδων της Συρίας υπάρχουν και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, το οποίο εξάγει. Από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου της αυτονόμησης της Τουρκίας, η οποία έχει ξεκινήσει εμφαντικά από το 2016 και μετά, μέσω του κομμάτι του Κουρδικού και πρωτίστως της Συρίας, να πούμε ότι το Κουρδικό κράτος της Συρίας είναι ένα πρόπλασμα, δηλαδή έχει μορφή, έχει διοίκηση, έχει οικονομική, πολιτική, στρατιωτική. Δεν είναι αναγνωρισμένο, αλλά είναι σε μια οντότητα, η οποία έχει δομές, οι οποίες λειτουργούν. Ο στόχος λοιπόν των ΗΠΑ είναι καταρχήν να έχουν την επιρροή στην περιοχή εκεί μέσω ενός πολύ αξιόπιστου πληρεξουσίου, αλλά και δεύτερον, σε μια δεύτερη φάση, όσο τα πράγματα συνεχίζουν με την Τουρκία να είναι συγκρουσιακά με τις ΗΠΑ, θα ανοίξει, όπως και ο Νετανιάχου φυσικά το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, η πόρτα ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους με πιο ευρεία έννοια. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχουν πάρει πρόσκληση, όπως σωστά είπε και ο κύριος Κερατζόπουλος, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του κουρδικού κράτους στην Συρία για την εναρκτήρια ομιλία στις 20 Γενάρη. Και θα το συνδέσω λοιπόν με αυτό ότι με την καινούρια ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα γίνω πιο σαφής, δηλαδή Μάρκο Ρούμπιο, Waltz, και την υπεύθυνη στην υπηρεσία εθνικών πληροφοριών, εκεί θα δούμε, επιστρέψουμε στον όρο, ένα σκληρό ρόκο εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή, είναι η τρίτη διοίκηση πια των ΗΠΑ μετά την πρώτη του Τραμπ, τη δεύτερη του Biden, που πια υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση καθαρά των ΗΠΑ με την Τουρκία. Αν δούμε σε ένα πίνακα συμφερόντων, τα βάλουμε δεξιά και αριστερά, ότι κατά 90% οι σχέσεις είναι συγκρουσιακές. Η σχέση έχει πάει καθαρά συναλλακτική με την Τουρκία από στρατηγική και από συμμαχική και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την παράκαψη της Τουρκίας. Δεν έχουν έρθει ακόμη σε ολική ρήξη. Όμως, οι επιλογές οι οποίες έχουν κάνει εκφράζουν στο απρόσωπα και συγκεκριμένες πολιτικές. Και συγκεκριμένες πολιτικές υπό την έννοια ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός που μαζί με τον Μενέντες ήταν το alter ego που βάλανε την Ελλάδα και την Κύπρο στο στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ, στην παράκαψη της Τουρκίας μια σειρά από νομοσχέδια και πρωτοβουλίες. Έτσι, η πιο κλασική περίπτωση είναι το East Med Act, ήταν η περίπτωση της σχέσης άμυνας και ασφάλειας εκμηλευτικής Ελλάδας ΗΠΑ. Ήταν το πάγωμα για την πώληση των F-35 λόγω των S-300, ο εξοπλισμός δηλαδή από το πρόγραμμα. Ήταν το πάγωμα για 28 μήνες για τα F-16.
Ήταν η άρση του επάργου όπλων μετά από 33 χρόνια για την Κύπρο. Ήταν μια σειρά από πρωτοβουλίες, οποίες καταδίκασαν την Τουρκία στο θέμα των βαρουσίων, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Δε Waltz, ο οποίος είναι ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι ο πιο, επιτρέψτε μου να πω, δεν μου αρέσουν αυτές τις εκφράσεις, γιατί προφανώς εκφράζει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά θα έλεγα με μια αντιτουρκική καθαρά πολιτική. Είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει ουσιαστικά το κουρδικό στοιχείο στον νόμο του, να το χρησιμοποιήσει στρατηγικά υπέρ των ΗΠΑ, είναι στο Κάκους, στο Κούρδις Κάκους, δηλαδή στην πτέρυγα την κουρδική. Είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε να περάσει μια σειρά από νομοσχέδια στο Κογκρέσο για συνέργειες με τις ΗΠΑ και τον Κούρδων. Είναι αυτός ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά και καθαρά για, για ένα κουρδικό κράτος στην περιοχή. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, απλώς να πω ότι στο θέμα της Συρίας προφανώς υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενα και συγκρούμενα συμφέροντα. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο μερικές φορές να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, διότι υπάρχουν πολλοί παίχτες στην περιοχή και περιφερειακοί, αλλά και μεγάλοι. Η δική μου απλώς πρόβλεψη στο κομμάτι των ΗΠΑ καθαρά και μόνο είναι ότι οι συνέργειες οι οποίες θα υπάρχουν και η συνεργασία, η στρατηγική μεταξύ ΗΠΑ και Κούρδων θα ευανθηθεί και σίγουρα δεν θα δούμε τροχοδρομικές ουσιαστικά κινήσεις όπως είχε κάνει ο Τραμπ το 2019. Δεν θα ήθελα να καταχρηστώ άλλο τον χρόνο, θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι της τι γίνεται βασικά στην περιοχή και αν υπάρχει χρόνο θα κάνω μια δευτερολογία για κάποια άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε κύριε Δασχέ. Τώρα ερχόμαστε στον προσκεκλημένο, ο οποίος άκουσε όλες τις τοποθετήσεις του πάνελ, σχολιάζει ό,τι θέλει από αυτά, αλλά τον προσκεκλημένο τον παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας σήμερα για να μας πει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ραγδαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η βασική μας πολιτική είναι ειρηνική και βεβαίως αποτρεπτική. Τώρα αποτρεπτική πολιτική με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό να λένε εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ πόλεμο, δεν γίνεται. Στην αποτρεπτικότητα υπάρχει και κάτι το οποίο υπονοείται. Όταν αυτό το υπονοούμενο το κάνει πολύ συγκεκριμένο, πάει τελείως η αποτροπή. Λοιπόν, έχουμε τις δυνατότητες ή τι πρέπει να κάνουμε, ώστε αν κάτι πάει στραβά και αρχίσει και απειλεί την ακεραιότητά μας, να ανταπεξέλθουμε. Σας έχουμε, κύριε Τσαϊλά. Ο κύριος Τσαϊλάς είναι ένας ισχυρός καθημερινός αρθρογράφος σε διάφορα μαζικής κυκλοφορίας μέσα ενημέρωσης. Είναι ένας αξιόλογος αναλυτής και τον ακούμε με προσοχή. Ναι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Σαββίδη, ξεκινήσατε με τον Κίσιγκερ και τις συνομιλίες που είχαμε από το βιβλίο του εξαίρετου του Φούσκα, του καθηγητού. Το απόσταγμα συνοπτικά της ουσίας της αποτροπής που πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα κρίσιμα συστατικά αυτής. Και τα συστατικά, νομίζω τα γνωρίζουμε όλοι, είναι η ικανότητά μας, είναι η δύναμη της θέλησής μας, δηλαδή η πολιτική βούληση και η πεποίθηση την οποία θα δημιουργήσουμε στον αντίπαλο, δηλαδή την πειθό. Αυτή η ανάλυση σε στυλ Kissinger είναι τόσο πρακτική όσο και προβληματική. Η αποτροπή λοιπόν είναι πράγματι μια επισφαλής ισορροπία που απαιτεί σαφήνεια, αξιοπιστία και συνεχή επαναβαθμονόμηση για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Ας δούμε τώρα εμείς πού βρισκόμαστε. Η ικανότητά μας. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε ότι μπορούμε. Ο πρώτος πυλώνας λοιπόν της αποτροπής είναι να έχεις την στρατιωτική ισχύ που ταιριάζει με αυτό που επιθυμείς να κάνεις ή αν θέλετε με τις απειλές τις οποίες δέχεσαι. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο προηγμένα οπλικά συστήματα, αλλά και εκπαιδευμένο, πειθαρχημένο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για τη διατήρηση των επιχειρήσεων όταν θα ξεκινήσουν. Για το πολεμικό ναυτικό, για παράδειγμα, η διατήρηση ενός στόλου που μπορεί να προβάλλει αξιόπιστα ισχύ στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας, όπως και για την πολεμική μας αεροπορία.
Πώς κάνουμε την επίδειξη της ετοιμότητάς μας? Σαφώς την κάνουμε με διάφορες ασκήσεις, με περιπολίες, συμμετέχοντας στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των συμμάχων. Αυτά όλα σηματοδοτούν μια επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όταν βλέπουμε σκουριασμένα πλοία ή κακή απόδοση σε ασκήσεις, αυτό μπορεί να υπονομεύσει την αντιληπτική ικανότητα. Και τέλος, υπάρχει ένας στρατηγικός εξυγχρονισμός. Χρειάζονται επενδύσεις σε τεχνολογία, δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, εργαλεία ασύμμετρου πολέμου. Αυτά όλα μπορούν να ενισχύσουν τον παράγοντα του στρατηγικού εξυγχρονισμού, ειδικά για μικρότερες δυνάμεις που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τα αριθμητικά μειονεκτήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ, ναι, σαφώς υπάρχουν επενδύσεις σε τεχνολογία, αλλά αυτές έχουν καθυστερήσει υπέρμετρα. Ακούμε για ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα των Constellation, των φρεγατών, που γίνονται στα αμερικανικά ναυπηγεία. Αλλά αυτό το πρόγραμμα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί, καταρχάς για τους Αμερικανούς, κατά δεύτερον για τους υπολείπους συμμάχους που ήδη έχουν προκύψει απαιτήσεις για νέα πλοία. Αφού εξετάσαμε την ικανότητα, ας δούμε τη δύναμη της θέλησης, αυτό που λέμε πολιτική βούληση. Είμαστε πρόθυμοι να δράσουμε. Οι αντίπαλοι θα δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα διερευνώντας τις γκρίζες ζώνες. Οι ηγέτες τώρα θα πρέπει να ενεργούν αποφασιστικά όταν ξεπερνούνται οι κόκκινες γραμμές, επενδύοντας αφοσίωση στους στόχους άμυνας και αποτροπής. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε μια αποφασιστική ηγεσία. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι προσπαθούμε να έχουμε μια ειρηνική επίλυση του θέματος, αλλά εδώ το θέμα δεν είναι πόλεμος ή ειρήνη. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια δημόσια υποστήριξη και ευθυγράμμιση σε αυτά τα οποία προσπαθεί μια κυβέρνηση να κάνει. Η εθνική ενότητα πίσω από τις αμυντικές έτσι πολιτικές ενισχύει την αποφασιστικότητα. Ένα διχασμένο έθνος ή μια αμφίσιμη πολιτική ηγεσία σηματοδοτεί αμφιταλαντευόμενη δύναμη θέλησης, βούλησης. Άρα χρειαζόμαστε και μια συνεπή ανταλλαγή μηνυμάτων. Η ασάφεια σχετικά με το πότε ή πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βία αποδυναμώνει την αποτροπή. Οι σαφείς, οι συνεπείς δηλώσεις σχετικά με τις κόκκινες γραμμές σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ενέργειες ενισχύουν την αξιοπιστία. Ας εξετάσουμε τώρα τις τελευταίες έτσι απαντήσεις των υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών. Θα δούμε ότι μάλλον ρέπουμε προς τη μηδαμινότητα και όχι ότι ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα. Και το σημαντικότερο είναι αυτό που είπαμε, η πεποίθηση του εχθρού. Δηλαδή, μας πιστεύει ο αντίπαλος. Όλα αυτά οι ηγέτες λογοδοτούν για το πώς οι αντίπαλοι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο, τα κίνητρα και τις επιλογές τους. Οι πολιτισμικές, οι στρατηγικές και ψυχολογικές διαφορές επηρεάζουν τον τρόπο λήψης των απειλών. Τα μεικτά σήματα, ναι μεν μπορεί αλλά δε, μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εκτίμηση. Το πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό για παράδειγμα, χρειάζεται να σηματοδοτήσει πιστικά την αποφασιστικότητά του και να υπερασπίζεται τα θαλάσσια σύνορα, ιδιαίτερα σε αφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου. Εδώ ακούσαμε μέχρι και ότι ναι, δώσαμε εντολή να μην προστρέξει το πολεμικό ναυτικό για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Και τέλος, μαθαίνουμε και από την ιστορία. Οι αποτυχίες στην αποτροπή συχνά πηγάζουν από την υποτίμηση της προθυμίας του αντιπάλου να ενεργήσει παράλογα ή
να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα που λέμε. Η μελέτη προηγούμενων αποφάσεων των αντιπάλων προσφέρει ενδείξεις που σταθμίζουν κινδύνους. Όλα αυτά τα τρία, αυτές οι τρεις παράγοντες, ικανότητα, βούληση και πειθός, βασίζονται στην αρχή του πολλαπλασιασμού και όχι της πρόσθεσης. Η αποτροπή είναι έθραυστη, είναι πολλαπλασιαστική, δηλαδή ο μηδενισμός οποιαδήποτε παράγοντα ικανότητας, θέλησης ή πειθούς του αντιπάλου καταραίει ολοκληρωτικά τη δομή. Παραδείγματος χάρη, ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό με απαρχαιωμένα logistics και πόρους ή μια κλονισμένη πολιτική βούληση στέλνει λάθος μήνυμα. Η ισχυρή αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς αξιόπιστη στρατιωτική ικανότητα, γίνεται μια κενή ρητορική. Ή η ανώτερη δύναμη και η σταθερή αποφασιστικότητα σημαίνουν ελάχιστα εάν ο αντίπαλος αμφιβάλλει για τις προθέσεις μας. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο ρόλος του αντιπάλου είναι το μπαλαντέρ, η αποτροπή. Δεν είναι αυτό που εμείς νομίζουμε, αλλά αυτό που ο εχθρός αντιλαμβάνεται. Αυτή η αβεβαιότητα λοιπόν αυξάνει τον κίνδυνο ενός εσφαλμένου υπολογισμού. Δηλαδή, είτε από υπερβολική αυτοπεποίθηση, είτε από υποτίμηση. Ένας αντίπαλος μπορεί δηλαδή να εκτιμήσει εσφαλμένα την ικανότητα ή να επιλύσει και να παίξει υπερβολικά το παιχνίδι, οδηγώντας σε μια κλιμάκωση. Δεν είναι όλες οι αποφάσεις ορθολογικές ή προβλέψιμες. Υπάρχουν συναισθηματικοί, ιδεολογικοί ή απελπισμένοι ηγέτες που μπορεί να στέλνουν λάθος μηνύματα, καθιστώντας ακόμα και τους πιο καλοφτιαγμένους αποτρεπτικούς παράγοντες αμφισβητούμενους. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην πολιτική και τη στρατηγική? Εμείς θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Έχουμε. Πού υποστηρίζουν αυτοί οι ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές? Δεν πρέπει να υποστηρίζονται από ορατή και αξιόπιστη δύναμη και να μην αφήνουν καμία έτσι αμφιβολία για τις προθέσεις? Σαφώς είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Δεν πρέπει να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα? Δεν πρέπει να έχουμε ισχυρά logistics, συμμαχίες και ετοιμότητα ώστε να μετριάζουμε τον κίνδυνο κατάρρευσης της ικανότητάς μας ή της θέλησής μας? Δεν πρέπει να επαναξιολογούμε συνεχώς τους υπολογισμούς των αντιπάλων, καθώς αυτοί παράγουν την τελική απόφαση για το αν η αποτροπή θα επιτύχει ή θα αποτύχει? Είμαστε προετοιμασμένοι για την αποτυχία? Ακόμη και μια τέλεια αποτροπή μπορεί να παραπέει. Υπάρχουν πάντα τα απρόοπτα για την κλιμάκωση ή τη σύγκρουση. Η αποτροπή λοιπόν πετυχαίνει όταν δεν γίνεται πόλεμος. Άμα γίνει πόλεμος, έχει αποτύχει η αποτροπή. Είναι μια δυναμική στρατηγική υψηλών διακυβευμάτων. Το να μην αφήνεις καμία αμφιβολία σημαίνει κατανόηση και διαχείριση όλων αυτών των παραγόντων που αναφέραμε για την προθυμία της δράσης μας. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν μια κρίσιμη έτσι φόρμουλα που είναι η ικανότητα, που πρέπει όμως εδώ πέρα να δούμε και το ανθρώπινο στοιχείο που συχνά παραβλέπεται. Έχουμε το προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει σε αυτό που λέμε αποτροπή. Ξέρετε, η φήμη είναι το παν. Έτσι μπορώ να πω ότι επαναλαμβανόμενες ατυχίες, για να μην αναφέρω και χαμηλές επιδόσεις, ας πούμε, δημιουργούν έτσι λαθεμένες εντυπώσεις στην αρένα του στρατηγικού ανταγωνισμού, που είναι
αν η αντίληψη είναι πραγματική. Η φήμη, παραδείγματος χάρη, ενός ναυτικού εκτείνεται πέραν από την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της μάχης. Γίνεται ένα εργαλείο επιρροής. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για τη φήμη, ας πούμε, του πολεμικού ναυτικού? Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό ουδέποτε υπέστειλε τις σημαίες του. Έτσι, αυτή η φήμη στον πόλεμο των αντιλήψεων διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο και οι σύμμαχοι αλλά και οι αντίπαλοι, ακόμα και οι δικοί μας άνθρωποι, βλέπουν την αρμοδιότητά μας. Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην εκτέλεση, είτε αυτές είναι υλικοτεχνικές ή λειτουργικές, μας βγάζουν εκτός από το παιχνίδι, υπονομεύοντας αυτό το κρίσιμο στοιχείο που είπαμε, είναι η φήμη. Ας διερευνήσουμε λοιπόν πώς παίζει ρόλο η φήμη. Συχνές ατυχίες, καθυστερήσεις ναυπηγικές, υπερβάσεις προϋπολογισμού ή επιχειρησιακές γκάφες σημαίνουν ανικανότητα και αποδιοργάνωση. Ο φίλος, ο πρέσβης, ο κύριος Κανέλος, μίλησε για τον Τραμπ και για τους Έλληνες εφοπλιστές. Ο Τραμπ θα γελάει όταν θα αναλάβει σε λίγες μέρες τη διακυβέρνηση του τόπου, του δικού του, του πλανήτη, όταν θα του πούνε ότι το πρόγραμμα το οποίο υπέγραψε με την προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση πριν από τα χρόνια της δικής του διακυβέρνησης περί των αεροσκαφών Παπαθρή, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, όχι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ούτε καν το πρώτο αεροσκάφος δεν έχει επιχειρήσει στο ρόλο που πρέπει. Δηλαδή δείχνουμε μια τέλεια αναξιοπιστία, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι δικές του, έτσι θα έλεγα, επιχειρησιακές δυνάμεις. Το δεύτερο πράγμα για την φήμη είναι η απώλεια εμπιστοσύνης. Οι σύμμαχοι μπορεί να διστάζουν να εξαρτηθούν από ένα ναυτικό που αγωνίζεται μόνο για τα θεμελιώδη. Αυτή η έλλειψη πίστης μπορεί να αποδυναμώσει τις συνεργασίες, να μειώσει τη διαλειτουργικότητα και να κάνει τους συνασπισμούς λιγότερο συνεκτικούς. Οι επαναλαμβανόμενες λοιπόν αποτυχίες επηρεάζουν το ηθικό ακόμα και μέσα στο ναυτικό. Επανειλημμένως έχουν γραφεί ότι σχεδόν το 40% των νέων αξιωματικών, των παιδιών που έχουν όνειρα να υπηρετήσουν τις ένοπλες δυνάμεις, να υπηρετήσουν το πολεμικό ναυτικό, τελικά φεύγουν από το πρώτο έτος της σχολής ναυτικών δοκίμων. Εάν οι ναυτικοί και οι αξιωματικοί χάσουν την υπερηφάνεια τους για αυτό που υπηρετούν, ο ανθρώπινος παράγοντας, λοιπόν, είναι κρίσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις και θα διαβρωθεί ακόμα περαιτέρω. Έχουμε με την Τουρκία έναν ανταγωνισμό χωρίς να δοθεί μάχη. Ο στρατηγικός λοιπόν ανταγωνισμός που λαμβάνει η χώρα σε καιρό ειρήνης, όπου η φήμη που είπαμε, η ετοιμότητα, ο επαγγελματισμός, το τεχνολογικό πλεονέκτημα καθορίζουν και το πεδίο της μάχης. Ένα ναυτικό που φαίνεται ικανό και καλά εξοπλισμένο είναι πιο πιθανό να αποτρέψει την επιθετικότητα του Τούρκου ή του εχθρού ή του αντιπάλου και να καθησυχάσει τους συμμάχους μας χωρίς να ρίξει ούτε μία πιστολιά. Η αντίληψη λοιπόν ισούται με επιρροή. Η θέση ενός ναυτικού ανάμεσα στους συμμάχους, στους αντιπάλους, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει δύναμη και ικανότητα. Η αντιληπτική λοιπόν δύναμη επιτρέπει στο ναυτικό να διαμορφώσει την περιφερειακή δυναμική και να προλαμβάνει τις προκλήσεις, ενώ η αντιληπτή αδυναμία προκαλεί τις προκλήσεις. Και αυτή είναι η απάντησή μου προς όσους λένε «Θέλετε πόλεμο?». Όχι, δεν θέλουμε, αλλά θέλουμε μία αντιληπτή από τον εχθρό αποτροπή. Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά δεν θέλουμε και να χάσουμε εδάφη. Σαφέστατα.
Αυτό το δίλημα αυτό, αν έχει την πονηρή διάσταση, ας χάσουμε, παιδί μου, και καμιά βραχονισίδα, εμένα δεν με εκφράσει. Θα κρατήσουμε και τους βραχονισίδες και δεν θα κάνουμε και ένα πόλεμο. Αυτό αναζητούμε. Αυτό μας ανέλησε τώρα ο κύριος Τσαϊλάς. Τις προϋποθέσεις, δηλαδή, να μην πας σε πόλεμο, αλλά να μην χάσεις κιόλας. Παντελή, η φήμη που λέω, ας πούμε, ότι το ναυτικό ουδέποτε υπέστειλε τις σημαίες του, είναι άειλο. Είναι ουσιαστικό θεμέλιο της ναυτικής ισχύος. Ένα κύριε ναυτικό... Ταϊλά, αυτό τώρα, την σημαία από τα έμεια, ποιος την πήρε? Ο αέρας την πήρε. Ωραία. Δεν ήταν πολεμικό πλοίο, εν πάση περιπτώσει. Είναι μεγάλη συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Οι θανόντες από το ελικόπτερο που τους πυροβόλησαν δεν ήταν ναυτικοί. Λοιπόν, άλλο θέμα, κύριε Κυρατζόπουλε. Να μείνουμε στο θέμα μας. Η φήμη παίρνει χρόνια για να κτιστεί. Αλλά στο στρατηγικό ανταγωνισμό καθορίζει τις μάχες που δεν χρειάζεται ποτέ να πολεμήσεις. Και αυτό είναι το οποίο αναζητούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, νομίζω οι ομιλητές τα ανέλησαν εξαιρετικά. Περιμένετε από μένα να πω για τη Μέση Ανατολή. Αν χρειαστεί, θα παρέμβω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα τεθούν όλες οι ερωτήσεις μαζί στον προσκεκλημένο και θα απαντήσει και θα ολοκληρώσουμε. Έχει το λόγο ο κύριος Κανέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι σε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα άμεσης προτεραιότητας στην εξωτερική πολιτική, είμαστε ακόμα στο δημοτικό σχολείο. Εδώ ολόκληρες οι γενιές μεγαλώσανε με την νοοτροπία και το δόγμα ότι προτιμάμε την ησυχία μας. Εδώ ολόκληρες οι γενιές όταν βλέπανε να δημιουργείται κάτι και το έζησα ακόμα και ως πρέσβης σε διάφορες χώρες και τα λοιπά, που έβλεπα Έλληνες να διαμαρτύρονται για τα πειθαρχικά, για τα μέτρα πειθαρχίας που, όπως είπε σωστά ο Δημήτρης ο Τσαϊλάς, πρέπει να λαμβάνονται για να λειτουργήσει αυτός ο λαός και αυτό το κράτος. Ήθελα να πω ότι η αποτροπή μου θυμίζει λίγο την επίκληση του διεθνούς δικαίου που παρακάνουμε. Σωστό είναι να το κάνουμε. Και σωστή η αποτροπή, σωστή και η ειρήνη. Αλλά δεν μπορεί να ξεπερνάμε τα όρια και παράλληλα να μην δημιουργούμε ένα καθεστώς επιβίωσης σαν λαός. Γιατί δεν το δημιουργούμε. Είναι απίστευτο πώς, δηλαδή, με την έλλειψη αποτροπής, αποτροπή νομίζουμε ότι είναι επειδή το λέμε εμείς ή επειδή λέμε εμείς για το διεθνές δίκαιο ότι αυτό είναι το διεθνές δίκαιο, ή επειδή νομίζουμε ότι οι ξένοι, οι σύμμαχοι θα μας υποστηρίξουν. Δεν θα μας υποστηρίξουν. Το έχουμε δει αυτό, ότι δεν μας υποστήριξαν και δεν θα μας υποστηρίξουν. Εάν δεν αποφασίσουμε εμείς να δημιουργήσουμε στοιχεία άμυνας και πειθαρχίας και στοιχεία, αν θέλετε, ενός εθνικού οράματος που θα είναι με σαφήνεια διατυπωμένο και θα εξηγεί στις συμμαχίες, θα εξηγεί στο ΝΑΤΟ, θα εξηγεί στην Ευρώπη, θα εξηγεί στους Αμερικανούς και θα εξηγεί σε όλους ποια είναι η θέση μας. Όταν ο Δημήτρης ο Τσαϊλάς μίλησε για τους εφοπλιστές, έχει δίκιο, γιατί δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Αλλά η ναυτιλία γενικά είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και πρέπει να το δούμε εν όψη της νέας διοίκησης της Αμερικής. Το μόνο που ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη είναι πώς συνδέονται όλα αυτά που είπαμε και εσύ και εγώ και εμείς με την έλλειψη υποδομών στην Ελλάδα. Εδώ ακόμα μιλάμε για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που δεν έχει γίνει. Εδώ ακόμα μιλάμε για την δημιουργία τρόπου παραγωγής και βιομηχανίας και εκμετάλλευσης και εμπορία οπλικών συστημάτων. Εδώ ακόμα μιλάμε για στρατόπεδα και τα λοιπά. Δηλαδή, τι γίνεται? Είναι υποστελέχωση ή είναι μια διαρκής
έλλειψη ενδιαφέροντος ή είναι κάποιο άλλο πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται και το οποίο μας βγάζει από τον τρόπο να σκεφτούμε σωστά και να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα που έρχονται στο μέλλον. Μάλιστα. Είναι, θα τεθούν όλες οι ερωτήσεις και μετά απαντήσετε, κύριε Τσαϊλά. Είναι αυτό που είπα και εγώ στην αρχή για το φαινόμενο στον κύριο Τασιό. Ο Κίσιγκερ με την Τουρκία πέτυχε αυτά που ήθελε. Έβαλε την Τουρκία, τη βοήθησε, εισέβαλε στην Κύπρο, πήρε αυτό που ήθελε, τη σταμάτησε εκεί που συμφωνήσανε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Τουρκία ήθελε και κάτι παραπάνω. Αυτό το παραπάνω που ενδεχομένως να μην συνέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν λαμβάνεται υπόψη όμως μια υπολεπτομέρεια μέσα στα σχέδια. Και αν κάποια στιγμή τους ξεφύγει και σαν λεπτομέρεια μπορεί και να εκλείψει, εν πάση περιπτώσει. Όταν λοιπόν έφτασε το σημείο ο Κίσιγκερ να πει: εγώ από εδώ και πέρα δεν θέλω να ενισχύσω ή δεν θέλω να ενθαρρύνω άλλο την Τουρκία, και άρχισε να αλλάζει γραμμή, λέει στον Πιμπιτσιό: βρε άνθρωπε μου, γιατί πάτε και σήμερα λέτε αυτά και δεν επιμένετε σε αυτά και κάθε τρεις μήνες κάνετε πίσω? Δυσχεραίνετε και εμένα. Το ότι δυσχεραίνουμε τον Κίσιγκερ δεν μας ενδιαφέρει. Το ότι κάθε φορά που πάμε σε διαπραγματεύσει με την Τουρκία και πιεζόμενοι ή κάπου μας αγριοκοιτάζει ο Ερντογάν ή οτιδήποτε άλλο και εμείς κάνουμε πίσω, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό δείχνει έλλειψη ηγεσίας. Η ηγεσία δεν είναι τα παιδάκια που μαζεύονται από το κολονάκι στην πρώτη μια κυβέρνηση. Σε χώρες σαν την Ελλάδα και στη θέση που βρίσκονται αυτές οι χώρες και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, χρειάζεται πολιτική ηγεσία η οποία πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει σκληρές καταστάσεις. Δεν είναι καφενείο η χώρα. Και αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει καφενείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εγώ έχω, αποδέχομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδέχομαι ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια πάρκα μέσα σε αυτά τα όρια που δίνει ο χάρτης της Σεβίλης. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βγαίνει η ελληνική κυβέρνηση και αποκηρύσσει το χάρτη της Σεβίλης. Κύριε Κανέλο, για ποιο λόγο μετά να σε υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ζητάς βοήθεια? Σου λέει, εγώ σε υποστήριξα. Έβγαλα τους χάρτες, τους έχω αναρτημένους στην ιστοσελίδα μου. Και εσύ πας εκεί και λες ότι τους αποκηρύσω και θες να κάνεις πίσω. Τι θες, να πάω να πολεμήσω εγώ για σένα? Και καλά κάνει. Δεν κατάλαβα. Τι θέλουμε, να πίνουμε τον καφέ μας στο καφενείο και να πολεμούν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί για μας, για να τον πίνουμε με μεγαλύτερη ησυχία? Πολύ σωστά, Μαντανή. Κύριε Κυρατζόπουλε, ερώτηση. Θέλω να πω στον κύριο Τζαϊλό ότι μέσα στους παραμέτρους που βάζει πιστεύω ότι πρέπει να προσθέσει και την εκπαίδευση. Και δίνω ένα απλό παράδειγμα το πώς το συναντάμε. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτάσσει το είναι της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού από το 1932. Κατά πρόσβαση αυτά τα άτομα έχουμε. Ενώ στην Τουρκία από το 1926 η εκπαίδευση της βασίζεται στα χαμένα εδάφη. Τα εδάφη που χάσαμε στα Βαλκάνια, τα εδάφη που χάσαμε στην Κρυμαία, τα εδάφη που χάσαμε στη Μέση Ανατολή και στο Κάφκασο. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα σημείο, δεν ξέρω αν έχουμε και το βίντεο, οι ίδιοι άνθρωποι του Ερντογάν σήμερα αρχίζουν να αντιδρούν για τη βοήθεια που στέλνεται στο Ισραήλ. Αυτό ακριβώς με την ομιλία που είχε ο Ερντογάν εχθές, βγήκε από κάτω από το κοινό του, δικό του άτομο, και τον είπε ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε στους σιωνιστές όπλα από τα λιμάνια μας. Και τον μπαγλαρώσαν, όπως λέτε, η αστυνομία και τον έβγαλε έξω. Αλλά αρχίζει και εκεί λιγάκι να εξηλώνεται το πλόβερ. Πρέπει να κάνουμε και μια ανάλυση προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φύγει ο Ερντογάν, τι γίνεται? Η νέα τάξη πραγμάτων που θα δημιουργηθεί έχοντας υπόψη στη Συρία, τι θα γίνει? Και το δεύτερο ζήτημα, εκτός στην εθνική εκπαίδευση που λέμε στην Τουρκία, είναι και η ισλαμική εκπαίδευση, που είπαμε ότι τα 5% πια είναι ενταγμένα στα τάγματα. Λοιπόν, το Κοράνι διατάζει ξεκάθαρα. Όλος ο κόσμος πρέπει να γίνουν μουσουλμάνοι.
και όποιος δεν είναι μουσουλμάνος, ή θα τον πείσεις ή θα τον σκοτώσεις. Λοιπόν, τα ακραία ισλαμικά στοιχεία που πολεμούν τώρα στη Συρία δηλώνουν ότι κινούνται 100% μέσα στα πλαίσια του Κορανίου. Κατά προέκταση, η αντιμετώπιση αυτών με τίποτα δεν μπορεί να γίνει διαλεκτικά ή βάσει συμφωνιών, όπως είπατε, διεθνής δίκαιο, διότι απλά αυτοί δεν το πιστεύουν. Αφού το κάνανε οι γκαμπούριδες, οι άθεοι, δεν θα τα τηρήσουμε. Δεν είναι δικό μας. Εδώ τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν, είναι το δύο. Η ερώτηση, ορίστε, ο κύριος Στασιός. Ναι, ευχαριστώ. Η δευτερολογία δικιά μου, να πιάσω κάποια κομμάτια τα οποία δεν είχα τον χρόνο να απαντήσω στην πρώτη μου τοποθέτηση. Καταρχήν, ο Βασίλης ο Φούσκας είναι ένας εξαιρετικός ερευνητής, τυχαίνει να είναι και φίλος. Κάνει πρωτογενής έρευνα, δηλαδή είναι τα έγγραφα τα οποία βρίσκει και έχει καλύψει την περίοδο που αφορά τις διπλωματικές εξελίξεις τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70. Οπότε εγώ, χωρίς να κάνω διαφήμιση, συστήνω ότι είναι πολύ ιδιαίτερα βιβλία προς μελέτη για την αποσαφήνιση γεγονότων της εποχής, τα οποία οι περισσότεροι μάλιστα δεν τα γνωρίζαμε. Ο κύριος Κανέλος, ο αγαπητός φίλος, γνωρίζει πολύ καλύτερα τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος στο κομμάτι της άσκησης εξωτερικής πολιτικής και πώς ασκείται η διπλωματία. Δηλαδή, η μη συνέπεια και συνέχεια στην επίτευξη στόχων σε ένα αντιπραγματευτικό παίγνιο, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με κομμάτια, επιτρέψουμε να πω, και της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής όλα αυτά τα χρόνια στο πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και ήταν λίγες οι φορές βασικά που η ελληνική διπλωματία κατήγαγε νίκες και νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ανικανότητα ή το επίδειο των Ελλήνων διπλωματών. Επιτρέψτε μου να πω, σας λέω, δεν γνωρίζω πρακτικά την άσκηση πολιτικής όπως γνωρίζει ο κύριος Κανέλλας. Νομίζω έχει να κάνει με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος που δίνει μια σειρά από περιορισμούς στο πώς οι διπλωμάτες μπορούν βασικά να δράσουν. Και φυσικά, κύριε Σαββίδη, όπως είπατε, η εξωτερική πολιτική και η οικοδόμηση μια ψηλή στρατηγική που δεν υπάρχει, δεν γίνεται παραίστικα. Αλλά εδώ έχει καταστρατηγηθεί το εξής. Είναι ότι η αξιοκρατία γεννά την αριστοκρατία. Το οποίο αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές και τις τοποθετήσεις ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά, που και εμείς απορούμε πραγματικά πώς μπορούν να τα απεξέλθουν όταν, αν τους βάλεις σε μια μεσαία βαθμίδα μιας ιδιωτικής επιχείρησης, γιατί προέρχομαι από το ιδιωτικό τομέα της ναυτιλίας, δεν θα αποδίδανε καθόλου. Δυστυχώς βλέπουμε σε πολύ ψηλό βαθμό θέσεις με άλλα κριτήρια. Τώρα, πάμε στο κομμάτι που ο αγαπητός Πέρας έθεσε δύο φορές, το κομμάτι του ελληνικού εφοπλισμού σε σχέση με τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εννοούσε βασικά το σχιστολιθικό αέριο, το οποίο ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τετραετίας του έκανε αυτάρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν γνωρίζουμε, αλλά έκανε ουσιαστικά το μεγάλο άλμα προς το συστολιθικό αέριο με τις επενδύσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ευνόησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να δίνουν στην Ευρώπη φυσικό αέριο 3 με 4 φορές υψηλότερη τιμή σε σχέση με αυτό το οποίο παίρναμε βασικά από τη Ρωσία. Φυσικά δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι είναι και η Νορβηγία, η οποία δίνει. Να θυμίσουμε ότι είναι και η Αλγερία και χώρες βασικά της Μέσης Ανατολής. Στην παρούσα φάση και όσο ακόμη είναι περιορισμένη η Ρωσία, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα μετά τις 20 Ιανουαρίου, συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμένει ο κύριος εξαγωγός σχιστολιθικού αερίου προς την Ευρώπη. Το πώς θα εξελιχθούν μετά τα σενάρια, είτε μέσω μιας μερικής ενεργοποίησης των ροών από τη μεριά της Ρωσίας, είτε το πώς θα αντληθούν τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο, στο Ισραήλ, αν θα λειτουργήσει ο αγωγός του Middle East, East Med Act, του East Med της Ανατολικής Μεσογείου, αυτά θα τα δούμε. Απλώς να θυμίσω εκ της πράγμασης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις εμπειρίες που είχαν αποφεύγουν πια να δεσμεύονται από αγωγούς. Προτιμούν δηλαδή να μην περνάνε αγωγή είτε από κράτη χερσαία είτε από αλλού, διότι δημιουργούν γεωπολιτικές δεσμεύσεις, τις οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Άρα, τι ζητάνε? Ζητάνε καταρχήν να συνεχίσει η ροή του συσσωλευτικού αερίου από την δική τους μεριά, και αν υπάρξει εκμετάλλευση στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πολύ, πολύ καλά στο δικό μας το κομμάτι. Τα δύο οικόπεδα, δηλαδή τα στοιχεία τα ξέρετε και εσείς, να μην τα αναφέρω πάλι, νότια και νοδυτικά της Κρήτης. Εκεί θα υπάρχει άντληση και επεξεργασία ουσιαστικά σε πλατφόρμες, ώστε να γίνεται μια πρώτη δήλωση και μετά μεταφορά προς άλλες περιοχές του κόσμου με τα συγκεκριμένα πλοία υγροποίηση φυσικού αερίου. Δεν θα υπάρχουν αγωγοί. Είναι και κοστοβόροι, αλλά κυρίως βασικά με τις νέες τεχνολογίες η δήλωση μπορεί να, και επεξεργασία σε πρώτο στάδιο μπορεί να γίνεται επί τόπου, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν μια ομοιρία των αγωγών, η οποία την είδαμε ότι βασικά εν μέρη στήχησε σε αυτούς και έγινε επί την Προεδρία Biden αυτή η λεγόμενη αποσύνδεση η γεωοικονομική μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω τον αγαπητό τον κύριο Τσαϊλά. Εγώ καταλαβαίνω και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί σε αυτό ότι η Ελλάδα στερείται υψηλής στρατηγικής. Είναι κάτι το οποίο μας λείπει και ενώ έχουμε τις προποθέσεις να το δούμε να γίνουμε μεσαία δύναμη στην περιοχή, σε μια γεωπολιτική συγκυρία διαρκείας, οποία έχουμε γεωπολιτικές πάσες από το 2011 και μετά μόνο σε εμάς. Αν το δούμε δηλαδή πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουμε εξαιρετική 12ετία και παραπάνω εκμετάλλευσης γεγονότων στην περιοχή, ανακατατάξεων, που μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται ότι δυστυχώς το κάνουμε μερικώς. Δεν είμαι μηδενιστής, αλλά το κάνουμε μερικώς. Δηλαδή, οι γεωπολιτικές πάσες, κυρίως από τις ΗΠΑ, έρχονται πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση στοχευμένη. Στην περίπτωση λοιπόν που υπήρχε πολιτική βούληση, γιατί φαίνεται ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση, η αποτροπή η οποία προσπαθούμε να χτίσουμε, θα θέλαμε να χτίσουμε έναντι μιας Τουρκίας, η οποία συνεχώς εξοπλίζεται, διευρύνεται, θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να είναι τόσο αποτελεσματική με δύο παραμέτρους. Πρώτον, ώστε η Τουρκία να μην κάνει όλες αυτές τις ασκήσεις επί χάρτου, αλλά και τις πραγματικές που βλέπουμε, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό, με όλες τις αμφισβητήσεις οι οποίες γίνονται. Και το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πείσει την Τουρκία ότι σε περίπτωση πραγματικά που αποτολμήσει να κάνει οποιοδήποτε είδους στρατιωτική ενέργεια, θα πληρώσει τόσο υψηλό κόστος που δεν αξίζει η δυνατότητα στο να πει σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό είναι το ερώτημα στον κύριο Τσαϊλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τασχέ. Δώστε μου και εμένα ένα λεπτό χρόνο να απαντήσω λίγο εδώ στους τηλεθεατές μας, επειδή έθιξε αυτό το θέμα με τους χάρτες της Σεβίλης, κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να καταθέσουν χάρτες με τα θαλάσσια πάρκα τους. Έχουν καταθέσει όλοι, και η Κύπρος, πλην της Ελλάδας. Επίσης, παρένθεση, όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Μοντέγκο Μπέι για το θαλάσσιο δίκαιο έχουν επεκτείνει εκεί που τα επεκτείνανε τα χωρικά τους ύδατα, εκτός της Ελλάδας. Δηλαδή, χωρικά ύδατα δεν επεκτείνουμε. Θαλάσσιους χάρτες δεν καταθέτουμε. Πάει λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι κράτος, εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το λέω. Πάμε τώρα λοιπόν, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δεν μου τα καταθέτετε, για να ρωτήσω εγώ χρηματοδοτεί ένα πανεπιστήμιο και με βάση το διεθνές δίκαιο και εν πάση περιπτώσει όλο το σύμπλεγμα των νόμων και των νομοθεσιών και των δικαίων που υπάρχουν, καταλήγει σε αυτούς τους χάρτες. Τους έχει αναρτημένους στην ιστοσελίδα της. Δεν θα πάει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν να πολεμήσει ή να κάνει την αρχιστράτηγο για την Ελλάδα. Σου λέει, εγώ σαν επιτροπή, σαν πολιτικό όργανο, αποδέχομαι ότι έχετε αυτά. Έτσι, τα αναρτώ. Και τώρα ρωτούνε, θα τα υποστηρίξει. Καλέ, τι λέτε, αυτή θα σας τα υποστηρίξει. Αν δεν μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το πολιτικό στοιχείο που σας παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το παίξετε είτε πολιτικά, είτε σε λογική αποτροπής ή οτιδήποτε άλλο συμμαχιών κτλ. Θέλετε δηλαδή λογική του μέσου Έλληνα. Είναι ωραία, είμαστε κάπου, γιατί δεν βγαίνουν οι άλλοι μπροστά και εμείς να καθίσουμε, ξέρω, να παρακολουθούμε τον αγώνα. Χιδέα το λέω, αλλά αυτός είναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να επισημάνω, το ότι δεν είναι τελικός χάρτης, δεν είναι. Αλλά
είναι ένα στοιχείο πολιτικό που σε παρέχει ένας οργανισμός όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε επίπεδο soft πολιτικής έχει ισχυρό κύρος και δεν το εκμεταλλεύεσαι. Και όχι μόνο δεν το εκμεταλλεύεσαι, το αποκρίσεις. Και το τελευταίο, επειδή αφορά την ΑΟΣ και αυτά, την ΑΟΣ. Επειδή θα διακηρύξεις εσύ ότι αυτή είναι η ΑΟΣ, αυτή που λένε οι χάρτες της Σεβίλης, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η ΑΟΣ. Υπάρχουν δύο στάδια για την ΑΟΣ. Το πρώτο είναι το κράτος ανακηρύσει και το δεύτερο είναι οριοθετεί. Βγαίνει λοιπόν το κράτος και λέει, ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι η ΑΟΣ μου είναι αυτή που μου δίνει η Σεβίλη. Και καλώ όλα τα γειτονικά κράτη να έρθουν να διαπραγματευτούμε αυτό που λέω. Εμείς φοβόμαστε το πρώτο στάδιο να κάνουμε, δηλαδή αυτό που δεν είναι για κανένα δεσμευτικό. Επειδή θα πεις ότι η ΑΟΣ μου είναι η ΑΟΣ της Σεβίλης, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ σου θα είναι αυτή που θα συμφωνήσεις και θα οριοθετήσεις. Αλλά εδώ φοβούνται να πούν και το πρώτο βήμα, το οποίο είναι εντελώς ανώδυνο. Αυτό το πράγμα είναι δεν είναι απλώς μια φιλανδοποίηση, είναι μια εχμαλωσία. Όταν δεν μπορεί να βγεις να ρίξεις έναν αγωγό έξω από τα 6 σου μίλια και φυλάνε έξω από τα 6 μίλια τουρκικά πλοία και κάθεσαι και εφευρίσκεις διάφορες ιστορίες σαν και αυτές που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης για να καλύψεις το γεγονός. Ας περιπτώσει, απλώς δεν υφίσταση, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχετε το λόγο, κύριε Τσαϊλάκη, για να ολοκληρώσουμε σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυριαζόπουλε, ναι, πράγματι, η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ενισχύει την ικανότητά σου. Δεν είναι ένας απλός παράγοντας εξίσωσης αποτροπής, είναι ουσιαστικός πολλαπλασιαστής για όλους μας. Για την ενίσχυση της αποτροπής του καταναγκασμού και της επιβεβαίωσης, το πολεμικό ναυτικό, γενικά οι ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο ανθρώπινο στοιχείο. Η εκπαίδευση, όπως είπατε, δημιουργεί πράγματι μια κουλτούρα όπου το κάθε στέλεχος έχει την δυνατότητα να διαπρέψει. Αυτή είναι η κουλτούρα που πρέπει να εμφυσίσουμε με την εκπαίδευση. Πρέπει να επιβραβεύουμε την αριστεία και να αντιμετωπίζουμε τις αποτυχίες με διαφάνεια. Να δημοσιοποιούμε την ετοιμότητα και την ικανότητα και την ενίσχυση των εξωτερικών αντιλήψεων. Ξέρετε, κάποτε ρωτηθήκαμε ως κυβερνήτες πολεμικών πλοίων κατά πόσο μπορούσαμε να απομειώσουμε σε αριθμό τα στελέχη, τα πληρώματα. Και η απάντηση ήταν η εξής. Τρεις είναι οι καταστάσεις ενός πολεμικού πλοίου. Η πρώτη κατάσταση είναι να επιπλέει. Η δεύτερη κατάσταση είναι να πλέει. Και η τρίτη κατάσταση είναι να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις. Πέστε μας ποια από τις τρεις καταστάσεις επιθυμείτε, να σας πούμε πόσο προσωπικό απαιτείτε. Και εδώ έρχεται το πρόβλημα το δημογραφικό που λένε ορισμένοι σχολιαστές. Πράγματι, αν θέλουμε τα πλοία μας πραγματικά να επιχειρούν πολεμικά, εκεί όλες οι θέσεις πρέπει να στελεχώνονται. Τελικά, ένα ικανό, εκπαιδευμένο και με αυτοπεποίθηση προσωπικό διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοι αλλά και οι σύμμαχοι θα το σέβονται. Θα το σέβονται. Το ερώτημα του κυρίου Κανέλου, του φίλου μας, του κυρίου Πρέσβη. Ναι, Νίκο μου, αυτό που πάσχουμε αυτή τη στιγμή είναι στην ναυπηγοκατασκευαστική και την ναυπηγοκατασκευαστική βιομηχανία και την ναυπηγοεπισκευαστική ικανότητά μας. Ξέρουμε όλοι ότι τα ναυπηγεία, τα ελληνικά ναυπηγεία τη δεκαετία του 60, του 70 ήταν τα κορυφαία, αν όχι τα άριστα ναυπηγεία της Μεσογείου. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι η βιωσιμότητα της ζήτησης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση μιας ακμάζουσας ναυπηγικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για στρατιωτικές συμβάσεις. Τα ναυπηγεία απαιτούν όχι μόνο προσοδοφόρες αρχικές παραγγελίες,
αλλά και μια προβλέψιμη σειρά έργων για να διασφαλίσουν μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριότητών τους. Χωρίς αυτή τη σταθερότητα, τυχόν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, θα μπορούσαν να αποφέρουν μόνο φευγαλαία ωφέλη, αφήνοντας τα ναυπηγεία με υπολειτουργικότητα και οικονομικά ασταθή. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε δυστυχώς. Με τα ναυπηγεία εδώ και χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 90, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάει και έρχεται και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι επιτυχής. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Τασιό. Ναι, κύριε Τασιό, σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην οικονομική ανάκαμψη, την κοινωνική ευημερία, αλλά και στα εσωτερικά ζητήματα έναντι των δαπανών της άμυνας. Αυτή η πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη, αυτή η αναλαμπή, θα μπορούσε να κάνει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε καταστάσεις πολιτικά ευαίσθητες. Για το λόγο αυτό, η πολιτική ηγεσία πρέπει να συγκεντρώσει δημόσια και διακομματική υποστήριξη για να δικαιολογήσει τις σημαντικές επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη. Χωρίς ευρεία συμφωνία ή δεσμεύσεις χρηματοδότησης, ενδέχεται να διακινδυνεύσουν. Πράγματι, αυτό που είπατε είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Υψηλή στρατηγική στην Ελλάδα. Δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει μια υψηλή στρατηγική και έχουμε καυτηριάσει πολλές φορές ότι αυτό που υπάρχει είναι η επιβίωση του έθνους. Μα η επιβίωση του έθνους δεν είναι υψηλή στρατηγική. Είναι το υπέρτατο εθνικό καθήκον, συμφέρον. Αυτή η πρόσφατη οικονομική σταθεροποίηση, η οικονομική πόρη, παρόλα αυτά παραμένουν περιορισμένοι. Η επέκταση ή ο εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων είναι μια δαπανηρή προσπάθεια που απαιτεί ουσιαστική κατανομή εθνικών πόρων σύμφωνα με αυτό που είπε ο κύριος Στασιός, την υψηλή στρατηγική. Πώς θα τους κατανείμουμε τους πόρους. Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει τι είδους δύναμη είναι. Είναι θαλάσσια δύναμη. Θέλει να είναι. Είναι στόχος της Ελλάδος να επιτύχει κυριαρχία στο Αιγαίο, να προβάλλει δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο ή απλώς είμαστε μια δύναμη για να αποτρέπουμε τους αντιπάλους μας. Είναι σαφές στρατηγικό όραμα ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και για να πιστεί η κοινωνία για τη σημασία των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, Παντελή, η Αθήνα πρέπει να γνωστοποιήσει ένα πιστικό τρίπτυχο των απαντήσεων στο ερώτημα γιατί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την ευημερία. Πρώτον, διότι λόγοι ιστορικοί, ευδιάκριτοι, υπενθυμίζουν σε όλους την κληρονομιά της Ελλάδος και την κεντρική θέση του ναυτικού της, αν θέλετε, για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της, ειδικά δεδομένων των διαρκών εντάσεων με την Τουρκία. Δεύτερον, για την επισήμαση του ρόλου των ενοπλών δυνάμεων στη διαφύλαξη των ζωτικών διαδρόμων, εμπορικών διαδρόμων για την υποστήριξη ακόμα και της ναυτιλιακής οικονομίας συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής βιομηχανίας της Ελλάδος, οι οποίες έχουμε τη μεγαλύτερη, ας πούμε, ναυτική δύναμη στον κόσμο, θαλάσσιας δύναμη στον κόσμο, με τον εμπορικό μας στόλο. Και τρίτο, να τονίζουμε την σημασία του ναυτικού για την προστασία των συμφερόντων της Ελλάδας. Βρε αδελφέ, είμαστε ναυτογενές έθνος. Τι να κάνουμε. Για να μεγεθύνει λοιπόν η Ελλάδα τις θαλάσσιες υπηρεσίες της, γιατί εκεί φαίνεται η υψηλή στρατηγική ως ναυτογενές έθνος, πρέπει να σκεφτεί σαφώς και την αξιοποίηση των πλαισίων και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανομή του κόστους και την ασφαλή πρόσβαση σε μια προηγμένη τεχνολογία. Να δώσουμε προτεραιότητα σε πλατφόρμες υψηλού αντίκτυπου που να είναι οικονομικά αποδοτικές
όπως οι προηγμένες φρεγάτες, υποβρύχια, μη επανδρομένα συστήματα, ακόμα να σκεφτόμαστε και τα νησιά μας ως πλοία χωρίς μηχανές. Σταθερά πλοία. Λέγαμε παλιά, η Κρήτη είναι, πώς το λένε, ένα αβήθιστο αεροπλανοφόρο. Να σκεφτούμε έτσι και για τα υπόλοιπα νησιά μας. Και οπωσδήποτε να διευρυνθεί η ναυτική στρατηγική πολλών δεκαετιών, δηλαδή με μια θαλάσσια στρατηγική που να επιτρέπει σταδιακή ανάπτυξη και εξυγχρονισμό. Έτσι μόνο θα διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας και θα διαφυλάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχει μολιάσει η γλώσσα μας ότι η Ελλάδα είναι ναυτικό έθνος. Δεν ξέρω. Κύριε Σαββίδη, μπορώ μόνο για 30 δευτερόλεπτα. Ωραία. Μια μικρή παρατήρηση μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση του κ. Τσαελά. Απλώς για την ορθότητα βασικά της πραγματικότητας. Πράγματι, η ναυπηγοσκευαστική βιομηχανία ήταν απαξιωμένη τις τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Απλώς να θυμίσουμε ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες λόγω της εμπλοκής του αμερικανικού παράγοντα, του International Development Financial Corporation, από το 2018 και μετά, μέσω της όνεξης του Ξενοκώστα, δηλαδή η ανασύσταση βασικά της ναυπηγικής βιομηχανίας της Σύρου, και έχει πάει πάρα πολύ καλά το μοντέλο. Έχει γίνει τώρα επίσης πάλι με ερευνητικά κεφάλαια το κομμάτι της Ελευσίνας, είναι στον ίδιο όμιλο βασικά, που έχουν ξεκινήσει και οι παραγγελίες και οι επισκευές, και επίσης στο κομμάτι του Σκαραμακά με την εμπλοκή του κ. Προκοπίου. Απλώς να δώσουμε και ένα τόνο αισιοδοξίας ότι έχει γίνει από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας έχουμε συχνά, κύριε Τασχέ, εδώ στο πάνελ, από ό,τι έχουμε πει. Θα είναι μαζί μας. Κύριε Τσαελά, εσείς ως προσκεκλημένος μας ικανοποίησατε απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το άλλο πάνελ είναι σταθερό εδώ. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που γράφουμε κάθε Κυριακή και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι σφαιρικά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα.